Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση Τετάρτη σήμερα, 13 Μαρτίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 για να διαβάσουμε τις κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις μαζί με τους καλεσμένους μας. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου για τις αλλαγές που σχεδιάζει στον κώδικα ποινής δικονομίας και που αφορούν τη Χρυσή Αυγή, εξαπολύει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορούν τον Υπουργό ότι μειώνοντας τις ποινές για όσους κατηγορούνται για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, ρίχνει στα μαλακά τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Αντιδράσεις καταγράφονται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Εργασίες της συνεδρίασης θα αρχίσουν στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Στην Λέσβο σήμερα θα μεταβεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για επίσκεψη εντωμεταξύ τους πρώτους 16 υποψηφίους για τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες μετά τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Προβλήματα προκαλούν από τα ξημερώματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλα τα πελάγια, οι οποίοι φτάνουν σε πολλές περιοχές και τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πάμε να δούμε και την κοινοβουλευτική ατζέντα, πώς θα κυλήσουν σήμερα εργασίες εδώ στη Βουλή, στις επιτροπές της Βουλής. Στην Επιτροπή Περιφερειών, τα μέλη της θα συνεδριάσουν με θέμα αναπτυξιακός νόμος και προοπτικές των ελληνικών περιφερειών. Στην Επιτροπή, αμέσως μετά Δημόσιας Τάξης Δικαιοσύνης και Δικαιοσύνης, θα γίνει επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ρυθμίσεις για την απονομή ηθαγένειας, διατάξεις σχετικά με τις εκλογές, την τοπική αυτοδιοίκηση και διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, τα μέλη της θα συνεδριάσουν όπου θα διατυπωθεί γνώμη της Επιτροπής για ανάθεση εκτέλεσης έργου από τη Βουλή των Ελλήνων στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα του Κανονισμού της Βουλής, μέρος κοινοβουλευτικό, μέρος δεύτερο του Κανονισμού της Βουλής θα συναντηθούν στην Επιτροπή Οικονομικών. Και στις 6 το απόγευμα και πάλι θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για να επεξεργαστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως είπαμε, για την ρυθμίσεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο και άλλες διατάξεις που θα δούμε και στο βίντεο στη συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας. Να καλωσορίσω καταρχήν στην εκπομπή τον κύριο Ανδρέα Ριζούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Αχαΐας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα και πολιτική και κοινοβουλευτική να την δούμε μαζί, κύριε Ριζούλη. Πάμε πρώτα να δούμε όμως το ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνάδελφοι για το θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το νομοσχέδιο που είναι στις αρμόδιες επιτροπές. Όλες οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, καθώς η ΟΤΑ είναι υποστελεχωμένη, υπογράμμισε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης κατά τη ζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προώθηση της ουσιαστικής των φύλων, την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ρυθμίσεις για την απονομή ηθαγένειας και διατάξεις σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συζητείται στην αρμόδια επιτροπή. Το πρώτο μέρος αφορά την ισότητα των φύλων, το δεύτερο την απονομή ηθαγένειας και το τρίτο διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η Μαρία Θελερίτη, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίστηκε των ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων και την απονομή ηθαγένειας, ενώ για τις προσλήψεις στους ΟΤΑ τόνισε πως μετά την κρίση υπάρχουν ανάγκες προσωπικού. Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορύδης, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο για νομοθετικό ακτιβισμό του ΣΥΡΙΖΑ για προεκλογικές διαθετήσεις, ενώ ερωτηματικά διατύπωσε και για τη σύσταση του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου που θα εποπτεύει το διαδίκτυο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο αριθμός των συμβασιούχων ήταν 14.640 και με μνημονιακές πολιτικές κατήλθε στους 933 υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επιχειρείται μία αύξηση αυτών των υπαλλήλων και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εξαιρείται από την προεκλογική περίοδο η κάλυψη των εποχιακών και υπηρεσιακών αναγκών σε θέσεις που προέρχονται από ανταποδοτικές υπηρεσίες. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο κλείνει ξεκάθαρα το μάτι σε συγκεκριμένες κατηγορίες και το οποίο δεν διστάζει να θυσιάσει ακόμα και ένα ολόκληρο δίκαιο τον αρμό ενός δικαίου, την συνοχή ενός δικαίου, του δικαίου της ηθαγενείας, προκειμένου να υλοποιήσει πολύ
θα μου επιτρέπεις να πω, με ταπεινά πολιτικά κίνητρα στοχεύσεις. Και είναι βέβαια και νομοσχέδιο, αυτό μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, διευθετήσεων, σειράς διευθετήσεων που πυκνώνουν καθώς πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών. Η Εύη Χριστοφιλοπούλου, ειδική αγορήτρια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, υπογράμμισε κάποια θετικά άρθρα στην ισότητα των φύλων και την απονομή της ηθαγένειας, καυτηρίασε όμως ιδιαίτερα το κεφάλαιο που αφορά τις προσλήψεις στους ΟΤΑ. Για ρουσφετολογικές ρυθμίσεις έκανε λόγο ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή, ενώ διατύπωσε τις αντιρρήσεις του και για τις ρυθμίσεις που αφορούν την ηθαγένεια. Εδώ καλείστε να μας εξηγήσετε με το νι και με το σίγμα, την κάθε παράγραφο που φέρνετε, την κάθε ρύθμιση που φέρνετε, αλλιώς κατηγορήστε για διευθετήσεις εν μέσω πολλαπλής προεκλογικής διαδικασίας. Κάνετε ρουσφετολογικές προσλήψεις λίγες μέρες, 70 μόνο ημέρες πριν τις εκλογές. Εάν εμείς λοιπόν θέλετε να έχουμε καλή διάθεση και να δούμε αθώα αυτές τις αρθρώες προσλήψεις δεκάδων χιλιάδων ατόμων παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα, που εμείς λέμε ναι, να δουλεύουν ναι, όχι μόνο αυτοί, να δουλέψουν και παραπάνω άνθρωποι στην Ελλάδα. Έχουμε ένα ολοφάνερο νομοθέτημα ενταγμένο στις εκλογικές σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιάννης Δελής, ενώ ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρών Γιάννης Αρίδης τόνισε πως η κυβέρνηση φαίνει τα πάνω κάτω στην απονομή της ηθαγένειας για προεκλογικούς λόγους και πρόσθεσε πως πολλές διατάξεις στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου αλλάζουν τα εκλογικά δεδομένα. Είναι ολοφάνερο κατά τη γνώμη μας πως πρόκειται για ένα νομοθέτημα ενταγμένο απόλυτα στις προεκλογικές σκοπιμότητες και σχεδιασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί επίσης άλλη μια απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να εξοραίσει, όσο μπορεί βέβαια, την αντιλαϊκή του πολιτική. Πολλές από αυτές τις διατάξεις, όσο δηλαδή και αν σας ακούγεται παράξενο, όσο και αν δεν θέλετε να το ακούσετε ή μάλλον το είχατε προβλέψει ότι θα ακούγεται, μπορούν άνετα να χαρακτηριστούν ρουσφετολογικές, χαριστικές και φωτογραφικές. Τη συζήτηση έκλεισε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για προεκλογικές διευθετήσεις στους ΟΤΑ, τόνισε πως η ΟΤΑ εδώ και χρόνια είναι υποστελεχωμένη και πως εκτός από τους μόνιμους υπαλλήλους υπάρχει η ανάγκη άρσης του προεκλογικού περιορισμού και για τους εποχιακούς υπαλλήλους. Πήρε λοιπόν η κυβέρνησή μας την πρωτοβουλία ήδη πριν βγούμε από το μνημόνιο, εδώ και κάτι παραπάνω από ένα χρόνο περίπου, να προχωρήσει σε διαδικασίες προσλήψεων, πάντα μέσω ΑΣΕΠ, ούτε μία πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ, πάντα μέσω ΑΣΕΠ, ακριβώς για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες των Δήμων. Λοιπόν, είδαμε τις τοποθετήσεις των εισηγητών στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για νομοσχέδιο διευθετήσεων, έτσι το χαρακτήρισε ο κ. Βορύδης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μιλάει για εκλογικές σκοπιμότητες, φωτογραφικές, ρουσφετολογικές ρυθμίσεις που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα θέλαμε έτσι και τη γνώμη σας, κύριε Ριζούλη. Αν τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο όλα αυτά, φαίνονται σαν ένα πακέτο το οποίο έχει το ίδιο υπόβαθρο. Δηλαδή, είτε από το ΚΚΕ ξεκινήσεις, είτε στη Νέα Δημοκρατία τελειώσεις, η κριτική είναι η ίδια. Και αυτό είναι λίγο περίεργο και οξύμορο. Γιατί? Ναι. Ήδη η κυβέρνηση νωρίς, από τον Αύγουστο, όταν η κυρία Γεροβασίλη ήταν στο αντίστοιχο Υπουργείο, είχε ανακοινώσει ότι από το 19 αλλάζει ο τρόπος προσλήψεων, θα πάμε στο 1:1 κλπ. Και σταδιακά με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποκατασταθούν γενικά στο δημόσιο τα όποια ελλείμματα υπάρχουν. Για το εποχικό, και γι' αυτό είπα για το ΚΚΕ, ξεκινώντας και φτάνοντας στη Νέα Δημοκρατία, σε λίγο καιρό έχουμε Μάη. Είναι οι εκλογές. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι. Οι ανάγκες στο Δήμο, των Δήμων διαχρονικά, αυξάνονται την καλοκαιρινή περίοδο. Όπου παίρνουν ένα προσωπικό επικουρικό με οχτάμινο, είτε παλιότερα με άλλα προγράμματα, για να μπορέσουν να καλύψουν τις εποχικές ανάγκες. Νησιά, Αττική και άλλες πόλεις που δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών Ελλήνων και ξένων, πάντα σχεδιάζουν. Είναι το θέμα του πρασίνου, το οποίο έχει μεγαλύτερη ανάγκη προσωπικού, καθώς έχουν αποψηλωθεί οι Δήμοι. Και σε αυτή τη λογική, το εποχικό προσωπικό θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία οι Δήμοι, ώστε να μην έχουμε αυτές τις τεράστιες ελλείψεις. Και μιλάμε και από τις δύο μεριές για ρουσφετολογικές είτε διευθετήσεις. Μόνιμες προσλήψεις είναι η 3K που έρχεται. Νομίζω αυτή υπάρχει, η οποία πρέπει να εκδοθεί και δεν μπορεί να σταματήσει. Ήδη έχει πάρει πολύ καιρό. Αλλά νομίζω, εντάξει, όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο
Μάλλον προεκλογικό από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Προεκλογικό από τη μεριά της αντιπολίτευσης, αφού ναι, ότι εμείς που κάνουμε ροσφαιρολογικές προσλήψεις λόγω προσλήψεων, αλλά σε μια λογική αναγκαιότητας, την οποία δεν μπορούσαν να την. Με καθαρό μυαλό θα μπορούσαν να την είχαν δει. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα στους Δήμους εν ώψη καλοκαιριού. Γιατί αν περιμένουμε να έρθουν οι εκλογές 26 Μάη και πάμε τον Ιούνιο σε προκήρυξη θέσεων, οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε τον Σεπτέμβριο στις δουλειές τους. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μάλιστα. Ας μιλήσουμε και λίγο και με τη λογική. Στην, εκεί κάτω στην Αρχαία τι γίνεται, είναι οι ίδιες οι ανάγκες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η Πάτρα, μιλάω για την Πάτρα. Για την Πάτρα, βέβαια. Ναι. Μιλήσω. Προφανώς έχει τεράστιες ελλείψεις οι οποίες προκλήθηκαν. Κοιτάξτε, να δείτε, έχουν να γίνουν προσλήψεις, παράδειγμα, στο Δήμο Πατρεών, μόνιμου προσωπικού από το 7, νομίζω. Το 2007 ήταν η τελευταία προκήρυξη. Από το 7 μέχρι σήμερα 19 έχουμε 12 χρόνια χωρίς μόνιμες προσλήψεις. Αν βάλουμε τις συνταξιοδοτήσεις σε αυτό το επίπεδο, θα δούμε ότι πραγματικά υπάρχει μια αναγκαιότητα ενίσχυσης. Είναι δύο πράγματα. Ή θα ενισχύσουμε τους Δήμους μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ με μόνιμο προσωπικό, είτε θα το αποδώσουμε σε ιδιώτες, αφού δεν θα έχουν προσωπικό. Από την άλλη, σου λέει όμως και η αντιπολίτευση, κύριε Ριζούλη, ότι θα μπορούσαν να έρθουν πολύ νωρίτερα αυτές οι προσλήψεις, ειδικά στους ΦΟΤΑ. Δηλαδή, να μην πέσουν τώρα αυτές πάνω στο Μάιο που λέτε εσείς. Το εποχικού προσωπικού δεν γίνεται να έρθουν πιο νωρίτερα. Δηλαδή, θα έπρεπε να κάνουμε προσλήψεις τον Οκτώβριο ή τον Γενάρη με οψιόν εργασίας από τον Ιούνιο. Από το Μάιο και μετά. Δεν γίνεται. Έγινε έτσι. Τώρα, αν είναι ροσφωτολογικές, αυτό φαίνεται από την. Από την ουσία των προκηρύξεων. Δηλαδή θα γίνουμε ΑΣΕΠ ή θα παίρνουμε εμείς κόσμο που θα έρχεται στα γραφεία μας είτε στην κυβέρνηση και στα υπουργεία. Όλα ό,τι έχουν να γίνουν θα γίνουν με τον ΑΣΕΠ, όπου εκεί πλέον το πολιτικό κριτήριο του τι είναι ο καθένας για να μπει σε μια δουλειά πηγαίνει στην άκρη. Εκτός αν αμφισβητούν αυτό. Αλλά δεν γίνεται να το αμφισβητούν. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, χθες μιλώντας στην ΕΡΤ. Η διεξαγωγή πρώην βουλευτικών εκλογών ταυτόχρονα με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ήταν λάθος, αφού δρομολογήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να αποδώσουν, εκτίμησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά στην ΕΡΤ. Πρόβλεψε επίσης πως οι ευρωεκλογές θα έχουν μαζική συμμετοχή και μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς θα αφορούν κεντρικά ζητήματα για την πορεία της Ευρώπης. Ρύθμιση που θα έρει τον περιορισμό να μην είναι υποψήφιοι σε ευρωεκλογές εν ενεργεία βουλευτές, προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά της Δημόσιας Τηλεόρασης. Είναι πιθανότατο να υπάρξει μια ρύθμιση με πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία θα έρει το ασυμβίβαστο για τη φάση την προεκλογική, διότι μετεκλογικά υπάρχει έτσι αλλιώς προφανές ασυμβίβαστο ανάμεσα σε όσους είναι βουλευτές για να μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για τις ευρωεκλογές. Και αυτό θα αφορά βουλευτές τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο προφανώς και της Νέας Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει συνεπώς. Αυτό θα γίνει. Νομίζω πως είναι και ορθό, είναι σωστό. Ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την εκτίμηση πως ήταν λάθος να διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, ενώ προέβλεψε πως θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην κάλπη των ευρωεκλογών. Οι δύο άλλες εκλογές, δηλαδή των κάλπες των ευρωεκλογών και των περιφερειακών εκλογών, πιστεύω πως θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, διότι θα υπάρξει μια αντιπαράθεση πάνω στο μείζον ζήτημα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, αλλά και για το μεγάλο κάδρο και για το δικό μας, που είναι ακριβώς οι εναλλακτικές σε σχέση με την δημοκρατία, με την κοινωνική σύγκληση, έναντι του νεοφιλελευθερισμού ή των ακραίων κινδύνων της ακροδεξιάς. Πιστεύω πως μπορεί να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτιά σε αυτές τις εκλογές. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε αυτές τις εκλογές δεν θα μπορεί να αντιστοιχηθεί και άρα να παράξει κάποια σενάρια με προηγούμενα των ευρωεκλογών. Αυτό να το γνωρίζουμε, να το ξέρουμε. Εγώ πιστεύω μάλιστα ότι θα είναι ουσιαστικό πρόκριμα και για τις βουλευτικές εκλογές, ακριβώς επειδή θα είναι επί της ουσίας και δεν θα είναι απλά μία ψήφος γενικώς για τα μικρά κόμματα ή γενικώς διαμαρτυρίας. Δεν θα είναι αυτό που λέμε χαλαρή ψήφος, όπως δεν θα πρόκειται λέτε εσείς. Δεν θα πρόκειται περί αυτού.
Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων θα συζητηθεί έως το τέλος Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής, ανακοίνωσε ο κ. Βούτσης, τονίζοντας ότι από τη συζήτηση θα προκύψει συγκεκριμένη στρατηγική διεκδίκηση. Θα ληφθεί απόφαση για διεκδίκηση σε διακοινοβουλευτικό, δηλαδή στα κοινοβούλια της Ευρώπης και στο Ευρωκοινοβούλιο, διακρατικό, που είναι και πρώτο απ' όλα ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, και βέβαια εκ παραλλήλου σε νομικό επίπεδο στα διεθνή δικαστήρια ως προς τις αποζημιώσεις και τις επανορθώσεις. Άρα θα επιλεγεί και θα ψηφιστεί και η στρατηγική διεκδίκησης. Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε εντελώς ανακόλουθη με ό,τι γίνεται στην Ευρώπη την πολιτική της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής και τάχθηκε υπέρ των προγραμματικών συγκλήσεων που δημιουργούν δυνατότητες συγκρότησης κυβερνητικών σχημάτων συνεργασίας από προοδευτικές δυνάμεις. Θεωρώ πραγματικά πως είναι έξω από τα πολιτικά διακυβεύματα η τάση, η οποία και μάλιστα ενδεδειμένη με προσχήματα περί αντιδημοκρατικότητας του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, τα οποία προσωπικά τα θεωρώ και ανόητα, η τάση η οποία θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία διακυβέρνηση με πυρήνα της δυνάμεις της κέντρο-δεξιάς και της δεξιάς και με συνεργασία των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Θα είναι ιστορικά εντελώς ανακόλουθο με τις ανάγκες που έχει η χώρα να υπάρξει μια τέτοια διακυβέρνηση. Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται στην ηγεσία, ηγετικοί παράγοντες, αλλά η κεντρική ηγεσία σήμερα του Κινάλ, της Δημοκρατικής Παράταξης, του Πασόκ να το πούμε. Πλην όμως πιστεύω πως η ίδια η ζωή, η ίδια η κοινωνία θα οδηγήσει σε διαφορετικές σκέψεις. Λοιπόν, έχουμε τα εξής θέματα τώρα, κύριε Ριζούλη. Χθες συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είδαμε τα 16 ονόματα τα οποία θα κατέβουν στη μάχη για τις ευρωεκλογές. Σήμερα συνεδριάζεται το μεσημέρι στη μία κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Με αντικείμενο τι, δηλαδή θα γίνει κάποια ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό για όλη αυτή την προετοιμασία ενώπιση των ευρωεκλογών, είναι να θεωρήσει συντάγματος μπαίνουμε αύριο στη δεύτερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Τι θα ακούσετε σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα? Λέω νομίζω, γιατί δεν υπάρχει ατζέντα, και αφού δεν υπάρχει ατζέντα, όπως το είπατε κι εσείς, θα είναι μια γενικότερη συζήτηση. Σίγουρα το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και η ψηφοφορία θα είναι κάτι που θα συζητηθεί, αλλά νομίζω είναι επιμέρους ζήτημα, με την έννοια ότι είχαμε την προηγούμενη διαδικασία, ξέρουμε ποια άρθρα μπαίνουν και την άποψή μας για το... γίνει τώρα συζήτηση, Νομίζω θα υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με την... κυρίως κεντρικό θα είναι η πορεία μας προς τις ευρωεκλογές, που είναι βασικό και έχετε σε συνδυασμό και με αυτά που ακούσαμε από τον πρόεδρο της Βουλής προηγουμένως, ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες εποχές, γιατί έχουμε ουσιαστικά 4 χρόνια να κάνουμε εκλογική αναμέτρηση στη χώρα, η οποία πέρασε και η δική μας διακυβέρνηση από διάφορα κύματα και εμπόδια και επιτυχίες, είτε και αρνητικά, να τα πούμε όλα. Οπότε οι εκλογές αυτές είναι πραγματικά και πολύ σημαντικές, αλλά πιστεύουμε και ο κόσμος μαζικά θα έλθει σε αυτές με πρώτο το πολιτικό κριτήριο, με βάση την τοποθέτηση των κομμάτων και για το παρελθόν, αλλά κυρίως για το μέλλον. Ο κόσμος θα έρθει σε αυτές τις κάλπες στις ευρωεκλογές για να ψηφίσει με κριτήριο τι έκαναν τα κόμματα στη χώρα σε επίπεδο εσωτερικό, δηλαδή τι έκανε η κυβέρνηση, τι έκανε την πολίτευση για την Ελλάδα, ή θα κοιτάξει τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη και είναι πάρα πολλά για να προσέλθει στις κάλπες? Εμείς αυτό το κριτήριο θα το βάλουμε σίγουρα την επόμενη περίοδο. Δηλαδή, το ένα είναι ότι θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να αποτελέσουν οι ευρωεκλογές και μία ψήφο εμπιστοσύνη, στήριξη και προκρίματος για τις εθνικές εκλογές που έρχονται, αλλά κυρίως το πολιτικό κομμάτι που σημαντικό ρόλο θα παίξει στην προεκλογική μας εκστρατεία περίοδο, την επόμενη περίοδο, θα έχει να κάνει με το μέλλον της Ευρώπης και κυρίως το να δώσουμε ένα μήνυμα και από την Ελλάδα, όπως και από άλλες χώρες θα το θέλαμε, ενάντια στη δεξιά, ακροδεξιά στροφή που υπάρχει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για το πώς θα πάει το μέλλον, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μακριά από ρατσισμούς. Μια Ευρώπη δικαιοσύνης και δημοκρατίας που θέλουμε, που αυτή τη στιγμή
Κινδυνεύει, έτσι. Το ζητούμενο σε όλη την Ευρώπη είναι να ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Μια προσπάθεια που κάνει και εδώ κάνουμε ο Πρωθυπουργός και αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει αυτός ο προοδευτικός πόλος. Διαβάσαμε τώρα στα ρεπορτάζ, κύριε Ριζούλη, πως θα αλλάξει και λογότυπο, θα αλλάξει και το όνομα του μετώπου. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα λέγεται πως. Είναι επίσημο, το ξέρετε δηλαδή. Δεν είναι επίσημο, αλλά αυτό που ακούμε είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικό μέτωπο ίσως είναι ο λογότυπος. Θέλοντας να δείξουμε ότι αυτό που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός εδώ και αρκετό καιρό και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα, δηλαδή αυτό το άνοιγμα στον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο και την θέλησή μας να συσπηρωθεί απέναντι σε αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή στην ακροδεξιά ή δεξιά αντίληψη και την αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού, και θεωρούμε είναι επιτακτικό και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Και ποια κόμματα βλέπετε ότι είναι πιο κοντά σε αυτόν τον προοδευτικό πόλο? Γιατί μέχρι στιγμής τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν φαίνεται να έχουν απαντήσει στα καλέσματα του Πρωθυπουργού, παρόλο που μαλάκωσε λίγο και έριξε και τους τόνους και διαχώρισε ο κύριος Τσίπρας ότι είμαστε αριστερά, δεν διεκδικούμε χώρα από την κεντροαριστερά, ούτε προσπαθούμε να εξαφανίσουμε και να εξαϊλώσουμε ένα συγκεκριμένο χώρο με ιστορία, παρελθόν και συγκεκριμένη πολιτική που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε δίκιο σε αυτό, αν το βάλουμε από την πλευρά του καλέσματος και της ανταπόκρισης στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων, δηλαδή, δεν υπάρχει ταύτιση με τη θέλησή μας. Κυρίως με το Κινάλ μιλάμε, αλλά και με το ποτάμι. Και με το ποτάμι. Στο οποίο είχε βέβαια τα προβλήματά του με μεμονωμένους βουλευτές κλπ. Αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και εγώ πιστεύω ότι μέχρι το να έρθει και ο Σεπτέμβριος δεν θα το έχουμε αυτό. Αυτό είναι καθαρό. Ούτε θέλουμε να το κάνουμε όπως το λέει και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτό που κάνουμε και έχει επιτυχία όμως είναι ότι βλέπουμε ότι σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις αυτής της κίνησης και πρωτοβουλίας για τον ενιαίο προοδευτικό χώρο έχει ανταπόκριση από ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή χωρίσαν οι δρόμοι μας και αυτή τη στιγμή επανέρχονται, είτε από προσωπικότητες αλλά και από κόσμο αυτό που λέμε της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης του κεντροαριστερού χώρου, τα οποία προσεγγίζουν ξανά και βλέπουν με καλό μάτι όλη αυτή την προσπάθεια, αντιλαμβανόμενοι το διακύβευμα. Mm-hmm. Το διακύβευμα δηλαδή του προοδευτισμού με τη δεξιά ακροδεξιά. Εκεί πάμε καλά. Το ότι θα γίνει βέβαια σε επίπεδο συνεργασιών θα το δείξουν οι εκλογές του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που ταυτίζουμε με τον πρόεδρο, να το πω σε αυτό από καιρό απόλυτα. Δηλαδή, νομίζω ότι οι εκλογές εκεί πρέπει να γίνουν και νομίζω ότι αυτή είναι και η θέληση. Στην ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τώρα που έχει δημιουργήσει αντιπαράθεση και έχουν ήδη αντιδράσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει ο κ. Καλογύρου, υπουργός Δικαιοσύνης, που αφορά το νέο ποινικό κώδικα. Και λένε οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, πως ανοίγει ένα παράθυρο ευνοϊκότερης μεταχείρισης για τα ηγετικά στελέχη της νεοναζιστικής συμμορίας. Είναι το σχόλιο από την ανακοίνωση που έχει βγει από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Και γενικώς υπάρχει μια αντίδραση. Και υπάρχει μια αντίδραση όσον αφορά και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και την κατασκευή και κατοχή Μολότοφ. Και άλλα θέματα βάζει βέβαια η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Θέλετε να μας πείτε τώρα τι γίνεται με αυτό το θέμα? Και αυτό που θα πω, επειδή εντάξει στο νομοσχέδιο δεν μετέχω και στην αρμόδια επιτροπή, ώστε να έχω δει και όλες τις λεπτομέρειες. Είναι ακόμα σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό κυρίως και για τον κόσμο, έτσι, ότι είναι μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από νομικούς, αίγκριτος κλπ., οι οποίοι φτιάξαν ένα πλαίσιο το οποίο το αποδώσαν. Δεν είναι η πρόταση του Υπουργού. Και προφανώς θα πω και το προσωπικό μου εδώ, ότι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τιμωρία μελών εγκληματικής οργάνωσης και δίτης Χρυσής Αυγής και λοιπά, προφανώς θέλουμε η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις να δείξει πραγματικά το πρόσωπο της δικαιοσύνης, δηλαδή παίρνοντας την πλευρά της δημοκρατίας και τιμωρώντας αυστηρά, η διαδικασία εννοώ της δικαιοσύνης, έτσι, αυστηρά αυτούς οι οποίοι ενέχονται για εγκλήματα είτε πολιτικά είτε ανθρωποκτονιών κλπ. Νομίζω ότι με τη διαβούλευση θα κληθούν οι αρμόδιοι από κάθε κόμμα, επίτροποι, ας το πούμε έτσι, υπεύθυνοι δικαιοσύνης. Θα υπάρξει η διαβούλευση και στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα λύνει προβλήματα στη δικαιοσύνη και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τέτοιο είδους απονομή. Νομίζω ότι δεν θα μπουν. Από κακούργημα τώρα η κατασκευή κατοχή Μολότοφ σε πλημέλημα πρέπει, πιστεύετε, να μετατραπεί? Να πέσει δηλαδή αυτή η ποινή και γενικώς να είναι πιο ήπια αντιμετώπιση των ανθρώπων. Είναι δικηγορίστικο αυτό με την έννοια του πώς αντιμετωπίζεται στα δικαστήρια. Αλλά θα πω το εξής. Προφανώς το να πιάσεις κάποιον που να φτιάχνει ένα μπουκάλι και να, δεν ξέρω, να βάζει μέσα τη βενζίνη εκεί πέρα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτόν το οποίο, από κάποιον ο οποίος
λέω εγώ τώρα την άποψή μου. Κάνει ρήψεις, που κάνει ρήψη και απειλείται ζωή κλπ. Προφανώς είναι διαφορετικό. Αν εννοεί αυτό ότι είναι άλλο πράγμα να πιάσεις κάποιον που έχει στο σάκο του κάτι ή που το παρασκευάζει. Αυτό βέβαια που έχει στο σάκο του κάτι έχει σκοπό κάπου να τα πετάξει. Είναι, υπάρχει πρόθεση, έτσι, βέβαια, υπάρχει πρόθεση. Άρα νομίζω είναι ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να καταφέρουμε και με τη λειτουργία της δημοκρατίας και με τις πρακτικές να τελειώσουν αυτά τα φαινόμενα. Ναι, είναι πάντως όπως είπαμε στην επεξεργασία του αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, οπότε ας μην βιαζόμαστε. Εγώ δεν λέω για την νεολαία ότι βιάστηκε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί είναι το προκείμενο. Η νεολαία πολύ καλά έκανε και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζει. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς περιμέναμε να δούμε την τελική νομοθετική ρύθμιση και την πρόταση, η οποία όπως ξέρουμε όλοι μέχρι και το τελευταίο στάδιο συζήτηση στη Βούλη μπορεί να αλλάξει ακόμη και εκεί όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο. Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα. Έχετε ακούσει τι γίνεται με το δρομέα. Ναι. Θα ήθελα ένα σχολείο, ένα μνημειακό έργο. Έχει τη μεγάλη αξία και για την Αθήνα και για το τι συμβολίζει και για τον καλλιτέχνη φυσικά. Έχει γίνει μία παρεξήγηση. Από τη μία λέει ο ίδιος ο δημιουργός ότι έγινε συζήτηση, υπήρξε αυτός ο διάλογος με την κυρία Ζορμπά για να γίνει ανταλλαγή ανάμεσα στα Σκόπια και στην Αθήνα κάποιων μνημείων, να μας φέρουν τον Μέγα Αλέξανδρο ενδεχομένως, να στείλουμε εμείς το δρομέα εκεί. Υπάρχει μία σύγχυση για το τι έχει υποθεί. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να καταλάβω εγώ είναι πολύ προβληματικό όταν μία ανοιχτή συζήτηση που έχει να κάνει με τέτοια ζητήματα την μεταφέρει αποσπασματικά ή με οποιοδήποτε τρόπο υπόθηκε και εκείνο υπόθηκε και το άλλο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πρόσφατα, χθες μάλλον, διάβασα ένα άρθρο ενός φίλου μου δημοσιογράφου, δεν έχει σημασία σε ποιο έντυπο, με τον οποίο μπορώ να πω ότι ταυτίστηκα κάπως. Δηλαδή, με το δρομέα, σηκώθηκαν αυτή τη στιγμή κάποιοι, ας πούμε, για το δρομέα, μην μας φύγει από εδώ. Και όταν τοποθετήθηκε ο δρομέας, το μόνο που είχε αρνητικά σχόλια. Ναι, όταν πήγε από την Ομόνια, ανέβηκε προς το Χίλτον. Ναι. Βεβαίως είναι ένα γλυπτό το οποίο αντιπροσωπεύει την Αθήνα. Το είδαμε στην Ομόνια, το βλέπουμε τώρα απέναντι από το Χίλτον κλπ. Δεν ξέρω αν υπόθηκε αυτό το πράγμα ή πώς υπόθηκε. Αλλά η λογική να πούμε σε αυτές τις ανταλλαγές είναι το θέμα. Εκείνη η ουσία τώρα, κύριε Ριζούλη. Ναι. Όχι τώρα το δρομέας. Αν πρέπει να πούμε σε αυτή τη λογική ανταλλαγών. Ανταλλαγές μνημείων με τη λογική του δανεισμού, ας πούμε, υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και περιοδικές εκθέσεις, υπάρχουν και εκθέματα τα οποία πηγαίνουν για να διάστημα. Με τη μόνιμη λογική όμως να χαρίσουμε. Νομίζω ότι ακόμη και δώρα, είπε κάποιος, λέει, οι Γάλλοι δωρήσανε το άγαλμα της ελευθερίας στην Αμερική, ας πούμε, και αυτό μπορεί να γίνει σε σχέση μεταξύ δύο χρόνων να κάνει. Αλλά τώρα ένα δικό σου μνημείο να το μεταφέρεις εκεί για να έρθει ένα άλλο εδώ, για να δείξει τη φιλία μεταξύ των χωρών, δεν χρειάζεται, οι χώρες τότε θα αρχίσουν, χωρίς να το αποκλείω δηλαδή, δεν είναι κάτι που στον πολιτισμό και σε σχέση των κρατών μπορεί να υποθεί κάποιος ότι απαγορεύεται, αλλά τα μνημεία, τα πολιτιστικά και η κληρονομιά κυρίως δεν είναι πράγματα τα οποία δορίζονται. Εμείς ζητάμε να επιστρέψουν μάλιστα και κλεμμένα. Εντάξει, τώρα είπα ότι σε ένα επίπεδο ανταλλαγών ή περιοδικών εκθέσεων ή γνωριμίας της κουλτούρας του ενός και του άλλου μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Νομίζω είναι χωρίς σημασία το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ριζούλη, που είστε μαζί μας. Χαιρετήσαμε. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε για το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι τρέχουσες και μελλοντικές εξελίξεις ό,τι αφορά τη νέα ΚΑΠ 2021-2027 αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνεδρίασης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχοβίτης, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν στη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη στρατηγικών σχεδίων που καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ΚΑΠ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Εγγύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χώρα μας, όπως σας είπα, σε ανώτατο επίπεδο έχει εναντιωθεί στην οποιαδήποτε μείωση προϋπολογισμού. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και υλοποιούμε μία σειρά από ενέργειες προκειμένου να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι παρά τη διαδικασία των συζητήσεων. Ήδη έχουμε συγκροτήσει και λειτουργεί στο ΙΠΑΤ δύο ομάδες εργασίας. Η πρώτη που είναι επιτελική και η οποία παρακολουθεί και επιβλέπει την έγκαιρη ροή της πληροφορίας με σκοπό την επιλογή των στρατηγικών κατευθύνσεων και την κατάργηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Και δεύτερη ομάδα η επιχειρησιακή, η οποία προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να μεταφέρονται οι ελληνικές θέσεις στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και να εκπονηθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το στρατηγικό σχεδιασμό.
Η Ελλάδα είναι και η χώρα που δεν είναι η μόνη. Μαζί με άλλες έχουν μείνει πίσω σε αυτό που είναι υποχρεωτικό θεωρητικά, ένα σύστημα παροχής συμβουλών στους παραγωγούς. Οι χώρες οι οποίες διεκδικούν την πλήρη εξωτερική σύγκληση είναι οι χώρες στις οποίες το αγροτικό εισόδημα ή είναι ισοδύναμο ή είναι ακόμα υψηλότερο από το μη γεωργικό εισόδημα. Οι βουλευτές εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την ετοιμότητα του ελληνικού μηχανισμού για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων εν ώψη της νέας ΚΑΠ. Το πρώτο βήμα είναι, κατά τη γνώμη μου, η κατάργηση επιτέλους των ιστορικών δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν να συντηρήσουμε την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με βάση την οποία το 20% των αγροτικών ενισχύσεων τα παίρνουν τελικά, εισπράττουν το 80% των αγροτών. Σε σχέση με τα ιστορικά δικαιώματα που υπήρξατε διαπρίσι κήρυκες κατά των ιστορικών δικαιωμάτων, δίνεται για πρώτη φορά η ευκαιρία στη χώρα να καταργηθούν. Θα τα καταργήσετε ή όχι? Με την επιλογή της διατήρησης του μοντέλου, του ιστορικού μοντέλου των δικαιωμάτων, είχαμε δημιουργία και διαιώνιση ανισοτήτων που τώρα είναι αρκετά δύσκολο, για λόγους που εξηγήθηκαν και ο κύριος Παπαδόπουλος μίλησε σχετικά, είναι δύσκολο να αναστραφούν. Συνολικά 11% μείωση της χρηματοδότησης του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ και κατά 28% του δεύτερου πυλώνα. Συζητώντας για την κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, όχι της ΕΟΚ, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από κοινή. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν από 833.590 το 2005 σε 684.950 το 2016. Η μείωση αυτή προήλθε εξ ολοκλήρου από την κατηγορία των εκμεταλλεύσεων με έκταση μικρότερη των 100 στρεμάτων. Αυτό που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης είναι να μαζεύουμε εκκρεμότητες τόσο με τους βοσκοτόπους, όσο και με την αλληλεία, όσο και μια σειρά από χαρτογραφικά υπόβαθρα από τα πάντα. Προσπαθούμε λοιπόν να μαζέψουμε όλες τις εκκρεμότητες που οδήγησαν τη χώρα να έχει ένα μόνιμο βραχνά στο κεφάλι της, μόνιμους καταλογισμούς μέσω του ΕΛΕΓΕΠ, οι οποίοι οφείλονται στην προχειρότητα και στη μικροκομματική πολιτική που ασκήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Παρακολουθείτε την πρωινή ανάγνωση. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νόμο Δράμας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Κυριαζίδη, το θέμα που ήδη έχει πιάσει η Νέα Δημοκρατία και απαντάει και έχει αντιδράσει είναι το νέο νομοσχέδιο που φέρνει, που αφορά το νέο κώδικα, το νέο ποινικό κώδικα που φέρνει ο κύριος Καλογύρου. Υπάρχουν και από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες αντιδράσεις, αλλά η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει βγάλει ανακοίνωση και εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση με αφορμή συγκεκριμένες διατάξεις που έχει αυτός ο ποινικός κώδικας. Οι διατάξεις αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που αλλάζουν και την κατασκευή και κατοχή Μολότοφ. Δύο που ξεχωρίζουν, θα πω, γιατί έχει και άλλες, πάρα πολλές. Θα έλεγα ότι πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπαναχωρήσει σε πάρα πολλά. Καταγγέλλεται και από τους βουλευτές του για υπαναχώρηση, για οπισθοχώρηση ζητημάτων. Ένα ζήτημα είναι και αυτό, με την έννοια της προπαρασκευών πράξεων και άλλων που έχουν να κάνουν με την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ναι, όπως τονίσατε. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι υπάρχει μια υπαναχώρηση και πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται εν προκειμένου. Το λέω αυτό δηλαδή, διότι είναι μέσα στην φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε έχουμε να κάνουμε με δύο κόσμους. Το λέω αυτό με την έννοια ότι προχωράει σιγά σιγά με βήματα, όπως έκανε και σε άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οικογένεια, με την έννοια των υιοθεσιών κλπ. Που πράγματι καταγγελθεί από ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς συναδέλφος μου ότι ενώ είχε δεσμευτεί για άλλα, δεν τα προχωράει, τα αργεί, αλλά βλέπετε υπάρχει μια λογική, δεν είναι τυχαίο. Σιγά σιγά όλα αυτά, προκειμένου αν θέλετε μόνο μια στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορείτε να έρθει σε ρήξη με όλα αυτά τα οποία δεν πιστεύει. Σιγά σιγά τα έχει ουροκανίσει όλα και φτάσαμε και στο σημείο αυτό που λέτε για να έρθω στο νομοσχέδιο. Ναι. Τι δηλαδή? Εγώ του συγχαίρω και μάλιστα αυτό βοηθάει και στην οικονομία μας.
Το λέω αυτό ότι βοηθάει στην οικονομική κατασκευή των εκρηκτικών μηχανισμών και πιστεύω ότι και η προεργασία, η προετοιμασία να ανοίξει σχετικό κατασκευαστήριο, βιομηχανία στη φιλοσοφική σχολή, εκεί πιστεύω θα έχει και πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο και ISO. Όλα αυτά θα είναι. Καταλαβαίνω ότι αστείευεστε τώρα, εντάξει, κύριε Κυριαζίδη. Κοιτάξτε τώρα, βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ περίμενα να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό έκανα αυτήν. Όλο τον πρόλογο αυτόν τον έχανα, με την έννοια ότι θα έπρεπε ο κύριος Κουφουντίνας ήδη να έχει αποφυλακιστεί. Κακός είναι μέσα. Θα μπορούσε να είναι και υπουργός δημόσιας τάξης σήμερα. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα ότι μιλάτε κοιτάξτε, με δεν χιούμο είναι σοβαρά, και ειρωνικά. Δεν είναι σοβαρά. Αλλά θέλω έτσι, να μείνουμε λίγο στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Καταλήγουμε στο γελίο. Ναι. Όταν εισήλθε ο Ρουβίκονας, όχι στη Βουλή μόνο, αλλά στη συνέχεια στο Υπουργείο Άμυνας, έτυχε εκεί μια συγκυρία και την μέρα είναι συνάδελφοι από την Ευρώπη, Ολλανδία, Γαλλία, στις Βρυξέλλες. Είχαν μια επιτροπή και έτυχε και ένα κάποιο συνάδελφος μου πρώην. Και πήρε να ρωτήσει αν πράγματι αυτό ισχύει, ότι πέρασαν τρεις φορές και φτάσαν στο ισόγειο. Λέει, πράγματι σας προβοκάρουν, λέει, εδώ τα μέσα κλπ. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ασφάλεια και μπορούν να μπαίνουν οπουδήποτε. Πώς να τον πείσω. Του λέω, αλήθεια είναι. Πάγωσαν όλοι. Δεν το πιστεύαν. Και λέει. Και δεν είχε συνέπειες. Δεν θέλω να πω τι ακριβώς είπε, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλώ, ότι διεγείρω, οτιδήποτε άλλο. Και ζουν. Δηλαδή, μπήκαν στο Υπουργείο Άμυνας. Τρεις και φύγαν, τους βάλαμε σε ταξί και φύγαν ως συνήθως κάνουμε. Αυτά είναι ανέκδοτα. Δηλαδή, αυτό, αν θέλετε, αντανακλά και στην κοινωνία μας με την έννοια της ανασφάλειας. Όχι μόνο εκεί. Πάει και ενδότερα σε αυτόν ο οποίος έχει την ευθύνη προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το κοινωνικό αγαθό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο αστυνομικός έχει δεχτεί και έχει αποδειχθεί ότι η αποστολή του, το λειτουργήμά του, το καθήκον του ή το επάγγελμά του κατά άλλους, το έχει αποδειχθεί ότι ενέχει κινδύνους. Δηλαδή το να τραυματιστεί, ακόμη και να χάσει τη ζωή του. Εκείνο που δεν μπορεί να αποδεχθεί είναι ακριβώς αυτή η αδιαφορία της πολιτείας και αν θέλετε η έκθεσή του σε αυτούς τους κινδύνους. Πάνω από 1000 αστυνομικούς, γιατί αυτοί έχουν το βάρος, έχουν τραυματιστεί ακριβώς από βόμβες Μολότοφ. Ναι. Άρα λοιπόν τι έρχεται να κάνει σήμερα αυτή η κυβέρνηση. Αυτά δηλαδή προκαλούν τη δημοκρατία, δημιουργούν ζητήματα δημοκρατίας. Θα πρέπει πιστεύω άμεσα να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν μπορεί να γίνει δεκτό και ανεκτό σε μια δημοκρατία. Επειδή ήταν εδώ ο κύριος Ριζούλης και ο ίδιος εννοείται πως δεν συμφώνησε με αυτές τις δύο διατάξεις, γιατί ξαναλέω ότι υπάρχουν και άλλες διατάξεις μέσα σε αυτό το ποινικό κώδικα. Υπάρχουν διατάξεις για την ΕΣΚΑΤ προδοσία. Ναι. Υπάρχουν διατάξεις για τη δωροδικία των πολιτών, πολιτικών κλπ. Που τόσο, αν θέλετε, η κυβέρνηση εξενίσταται περί αυτών των ζητημάτων. Για τρομοκρατικές οργανώσεις. Για τη στοιχειοθέτηση βιασμού. Υπάρχουν πολλά που αλλάζουν στον ποινικό κώδικα. Ναι, δηλαδή, όλα αυτά, αν τα κάνουμε απλά πλημμυνηματάκια του τέστην τέσματα σε λίγο, γιατί πάμε, ναι. Σειρά πάμε εκεί. Δηλαδή, βλέπω, αν θέλετε, πολλές φορές και αυτή μία από πλευράς των αστυνομικών, μία απόγνωση. Σου λέει, ώσπου να πάμε αυτόν τον οποίο συλλαμβάνουμε στα δικαστήρια, ώσπου να γυρίσουμε στη δουλειά μας, το βρίσκουμε στο δρόμο. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να συλλαμβάνουμε. Δηλαδή, πέρα από την ανοχή. Αυτό είναι μία περιβολή, κύριε Ζήτη. Πέρα από την ανοχή, υπάρχει και ατιμορρησία. Εκεί οδηγούμαστε με αποτέλεσμα να γίνουμε ζούγκλα. Ναι, δεν είναι δυνατόν ναι. Αυτό το κοινωνικό αγαθό να μην το διασφαλίζουμε. Γιατί θα έλεγα πάρα πολλές φορές, το έχω πει, ζητήματα αυτού του περιεχομένου, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια, είναι ζητήματα εθνικού περιεχομένου, χαρακτήρα. Θα έπρεπε να έχουν μία συνένεση, μία σύνδεση και κατάληξη κοινή. Όχι με αυτό το κάθε λίγο ράβε ξύλουνε. Και το θέμα της ασφάλειας ήταν και είναι κυρίαρχο στις μέρες μας. Γιατί συνδέεται και με άλλα ζητήματα. Με την οικονομία κλπ. Όλα αυτά έχουν μία σύνδεση. Δεν μπορεί να είμαστε τώρα σε μία μετέωρη φάση γενικά, λες και είμαστε σε μία ζούγκλα και όποιος επιβιώσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πάντως και ο κύριος Δητσούλης νωρίτερα είπε πως είναι σε προπαρασκευαστικό στάδιο αυτό το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε. Θα έρθουν οι εισηγητές από τα κόμματα, θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος, θα τοποθετηθούν επί των αντιρρήσεων που έχουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και θα υπάρξει μια συζήτηση γι' αυτό. Είναι πολύ νωρίς. Μήπως είναι πρώιμο το στάδιο να αρχίσουμε να έχουμε αντιδράσεις. Οι προθέσεις
φαίνονται. Ναι. Έτσι, δίνονται μπροσμός μια διάσταση και μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Άρα πάρα πολλοί από τους συγκεκριμένους, θα έλεγα, που απαρτίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το συνοθήλευμα, πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε την κυρία Λουίζου, η οποία έμαθα χθες πληροφορία ότι θα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής. Ναι. Ήταν αυτή που έλεγε ότι αυτή που η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε ο Ξηρός, θα πρέπει ως νεκροί να σηκωθούν και να του ζητήσουν και συγγνώμη του Ξηρού. Και αργότερα πάλι έλεγε για τον Κοφοντίνα. Ναι, μα τι λέτε τώρα, θα πρέπει να απελευθερωθεί και όλα αυτά. Αυτά είναι ζητήματα. Όπως είδαμε και τη θέση της και τα βεβαίως από τα Twitter τα έχει εξαφανίσει. Τότε με το δημοψήφισμα κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ για την όθευση σε εισαγωγικά όλων αυτών των πραγμάτων. Βλέπουμε δηλαδή πρόσωπα τα οποία πιστεύουν σε όλα αυτά. Είναι αν θέλετε, ιδεολειψίες. Είναι βιώματα, είναι αγγυλώσεις που προσπαθούν και με έναν τρόπο αυτά να τα νομοθετήσουν, να έρθουν προς εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Αυτά είναι αρνητικά σε μια δημοκρατία. Πάντως ο κύριος Καλογύρου απάντησε στα όσα λέει Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της και είπε πως προφανώς αγνοεί ή προσποιείται ότι αγνοεί τη διαδικασία η οποία τηρείται κατά την επεξεργασία των κωδίκων. Επαναλαμβάνουμε ότι το σχέδιο για τον ποινικό κώδικα αποτελεί πρόταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, δηλαδή πόνημα έμπειρων και επιφανών δικαστικών λειτουργών, ακαδημαϊκών και δικηγόρων. Και ότι αυτό θα υπάρξει, θα μπει στη διαδικασία της επεξεργασίας και τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ναι, κοιτάξτε. Ο ίδιος ο υπουργός δηλαδή απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς. Ο υπουργός μέχρι στιγμής το θεωρώ ένα σοβαρό άνθρωπο. Έτσι, ναι. Με ευπρέπεια στέκεται έναντι του προκατόχου του που πολλές φορές είχε εξάρσεις. Αλλά τελικά καταλήγουμε μήπως αυτό είναι και πολύ πιο επικίνδυνο. Με αυτή την ηρεμία φτάνουμε σε ζητήματα αυτού του περιεχομένου. Είδαμε και άλλες νομοθετήσεις. Βλέπουμε, αν θέλετε, ακόμη και στο νομοσχέδιο που έχει έρθει. Νομοσχέδιο. Τρία νομοσχέδια είναι στην ουσία αυτό που ζητούμε στην εσωτερικών διοίκηση. Και εκεί πάλι εμπεριέχονται τέτοια στοιχεία με τη δημιουργία επιτροπών ελέγχου του διαδικτύου για, αν θέλετε, για συλλήψεις προκαταβολικά εν ώψη των προεκλογικών διαδικασιών και όλων αυτών των ζητημάτων. Αυτά μας οδηγούν σε εκτροπή του πολιτεύματος. Χρειάζονται προσοχή, αγαπητέ μου Υπουργέ και φίλε της δικαιοσύνης. Αυτά τα βλέπουμε. Άρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Όλα αυτά συνδυάζονται. Απ' τη μια πλευρά φτάνουμε στο σημείο δηλαδή να υπάρχει ατιμωρησία κάτω από τις ρυθμίσεις Παρασκευόπουλου κλπ. Κλπ. Ακριβώς βλέπουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Τώρα ερχόμαστε προκαταβολικά να νομοθετήσουμε, να σας καλώ, να σας καλεί η αστυνομία προκαταβολικά, δηλαδή να κάνει μια προσύλληψη κάτω από ποια διαδικασία, από ποιους όρους. Υπάρχει κάτι διακομματικό. Όχι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Και βλέπω ότι δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ οριστένει. Κάτω από αυτές τις διαδικασίες δεν μπορούμε, αν θέλετε, να λειτουργήσουμε και τα προβλήματα αυτά θα είναι πιο έντονα στη συνέχεια από τη στιγμή που μπουν στην πράξη. Και θέλουμε να προλάβουμε όλα αυτά και αυτό και η αγωνία και της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της προκειμένου να μην οδηγηθούμε πίσω. Εμείς οι νεότεροι δεν ζήσαμε προηγούμενες καταστάσεις, αν θέλετε, αυτού του εισαγωγικά του εμφυλίου, ας το πω με την έννοια των καφενείων, τα α, τα β, τα γ, να είμαστε σε μια σύγκρουση. Πιστεύουμε ότι προχωρήσαμε, ότι απαλλαγήκαμε από όλα αυτά. Δυστυχώς βλέπουμε ότι επανέρχονται και νομοθετούνται. Είναι ζητήματα πολύ βαριά για τη δημοκρατία μας και χρειάζεται προσοχή. Τώρα, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα στο Κουκάκι, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, που εκεί κάηκαν και αυτοκίνητα και υπήρξε μια κατάσταση πολύ ανησυχητική και για τους αστυνομικούς και για την περιοχή. Είχαμε και τις προληπτικές, όπως είπαμε, συλλήψεις πάνω στα Γιάννητσά. Δεν ήταν μόνο στα Γιάννητσά, σε κάθε νομό. Νομίζω είναι μια προετοιμασία εκφοβισμού της κοινωνίας να μην αντιδρά. Κοιτάξτε, ήμουν βουλευτής κυβερνητικός εννοώ το 12, δυόμιση χρόνια, το 12 με το 14. Κάθε εβδομάδα έξω από το γραφείο μου υπήρχε διαδήλωση. Σπάσαν τις ζαμαρίες, να κτίσουν την πόρτα, να αναρτήσουν πανό. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά τους μέχρι ένα σημείο, ούτε κάλεσα ποτέ την αστυνομία, ούτε ζήτησα προληπτικές συλλήψεις, ούτε πήγα σε εισαγγελία που το κάναν πολλοί για εκφοβισμό, δηλαδή καταθέσα μήνυση κατά γνώστων ότι
προκαλείται σε αυτούς φόβος και ανησυχία και άρα άρχισαν οι ανακρίσεις ή αν θέλετε οι εισαγωγές πολιτών στα αστυνομικά τμήματα. Πού έγινε, πού έγινε στα αστυνομικά τμήματα, ναι. Στη Δράμα έγινε, να σου το πω, έγινε στη Δράμα. Δηλαδή, ποιοι, κάποιοι κατήγγυλαν, έκαναν μηνύσεις για να γίνουν πήγε σε εισαγωγικά συνάδελφός μου, ναι, στη εισαγγελία, ενώ είπε ότι δεν φοβάμαι όλα αυτά, η δημοκρατία τα επιτρέπει, κατέθεσε μήνυση και από εκεί και πέρα αρχίσαν οι προσαγωγές για πρόσεξε καλά, γιατί αυτό μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να αλλιώς. Δηλαδή, επιχειρείται ένας εκφοβισμός της κοινωνίας, ναι, για πολλούς και ποικίλους λόγους, ιδιαίτερα επάνω στη Μακεδονία μας. Το λέω αυτό, ενδεχομένως προετοιμάζουν κάποιες περιοδίες άλλου επίπεδου, πιο υψηλού, άρα να μην υπάρχουν αντιδράσεις και όλα αυτά τα ζητήματα. Με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών, λέτε τώρα, έτσι. Με αφορμή την... Απ' την άλλη, όμως, υπήρξαν αυτές οι απειλές και σε εναντίον βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης και υπήρξαν και αφήσεις, υπήρξαν. Θυμάστε πάρα πολύ καλά τι γινόταν το 2012-2014. Δεν συμφωνούμε. Ναι. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Και αυτό το συνδράμαμε και στην πράξη, όχι στη θεωρία. Τα ζήσαμε αυτά. Και αν θέλετε, δημιουργεί, ήταν ένα κομμάτι. Το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει δύο μεγάλα όπλα. Ένα μεγάλο όπλο, το οποίο αν θέλετε ενισχύει, τροφοδοτεί, σε κάθε περίπτωση είναι το πεζοδρόμιο. Έτσι. Αν θα δείτε τώρα με την προσπάθεια πάλι αυτών των μεταναστών, όπως θέλει να το νομίσει κανείς, αυτά τα 50 περίπου κτίρια δημόσια ιδιωτικά που είναι κατηλημένα γύρω από τα εξάρχεια και όχι μόνο, το 70% εκεί είναι αλλοδαποί που τρέχονται, ενισχύονται και βλέπετε όταν γίνονται συλλήψεις από πλευράς αστυνομίας, πολυτεχνείο, ναι, βλέπε κλπ. Mm-hmm. Από τους 120, οι 70-80 είναι αλλοδαποί. Πακιστανοί, Αφγανοί κλπ. Βλέπουμε πάλι και στη συνέχεια τώρα, προεκλογικά, ποια η προετοιμασία, πώς γίνονται οι συνδέσεις, πώς γίνονται οι πολιτογραφήσεις πλέον. Είχαμε μέχρι το 2015 περίπου 15.000 πολιτογραφίες κάθε χρόνο. Τώρα έχουμε φτάσει στις 40. Δηλαδή είναι τεράστια ζητήματα. Ο πολίτης το να χαρακτηριστείς δεν είναι κάτι το απλό, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Είναι πολύ σοβαρό. Από την άλλη, όπως θυμάστε και εσείς, έχει δικαίωμα και ο πολιτικός και ο βουλευτής να νιώσει ότι προστατεύεται, να ενημερώσει ότι απειλείται και να καταδικάσει και αυτές τις επιθέσεις, έτσι, ναι, σε επίπεδο προσωπικό. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια διαμαρτυρία που ξέρετε, έχω ζήσει πολλά χρόνια και με τους συναδέλφους μου σήμερα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με κοινούς αγώνες, με προσπάθειες πολλές, ναι, έτσι, συμμετείχαμε μαζί. Ξέρω τη λειτουργία για να συνονούμαστε. Δηλαδή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η αριστερά σε εισαγωγικά ήταν υπέρ των διαμαρτυρών και μέχρι σημείο και ακραίων ακόμη, τις οποίες υιοθετούσε, ενίσχυε, ακόμη και σήμερα να το κάνει με αυτή την ανοχή, τώρα έρχεται και κάνει τι. Δηλαδή η απλή διαμαρτυρία πολιτών αποτελεί αδίκημα. Έτσι θα ξεκινήσουμε κάτω από αυτές τις διαδικασίες. Αυτό δηλαδή διακήρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όχι, έχει ξεφύγει. Θα πρέπει να επανέλθει σε μια πιο σοβαρή, πιο δημοκρατική διαδικασία και συμπεριφορά και όχι με τον τρόπο αυτό που λειτουργεί και σήμερα. Επειδή είμαστε σε προεκλογική χρονιά και τροχιά, θέλω να μου πείτε, σήμερα πάει στη Λέσβο ο κύριος Μητσοτάκης, το Σαββατοκύριακο θα ανέβει πάνω και στη Δράμα και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Όχι, Δράμα δεν έχουμε δεν έχετε ακόμα προγραμματίσει, ναι. Θα είναι Κομωτινή, Ξάνθη. Συνεχίζει ο πρόεδρος αυτές τις επισκέψεις περιοδίες. Είναι σημαντικό αυτό και για την κοινωνία να μορφώσει μια άποψη, αλλά πιστεύω και μεταφέρει ζητήματα που έχουν να κάνουν τοπικά, που απασχολούν, βασανίζουν την κοινωνία. Mm-hmm. Θετικό το βλέπω, το έχουμε ανάγκη, έτσι οφείλουμε να το πούμε. Ναι, είναι στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί το τελευταίο διάστημα υπήρχε πολύ κινητικότητα. Βλέπετε και με τις αναφορές του και στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, κάνει την προσπάθεια του έναντι αυτού που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να πολεμάει τέτοιες προσπάθειες που γινόταν από πλευράς του τότε Πρωθυπουργού, ενισχύει την προσπάθεια από πλευράς της ανάπτυξης της χώρας σε κάθε επίπεδο, σε κάθε βαθμό. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μας, θέλω να πω, θέση και προγραμματική και θα ενισχυθεί στη συνέχεια και είναι κάτι το οποίο πλέον έχει επιδοθεί στην κοινωνία. Μάλιστα. Και τα πράγματα εκλογικά θα είναι όποτε και να γίνουν εκλογές.
θα είναι πολύ θετικά. Ευχαριστούμε κύριε Κυριασίδη που ήσασταν μαζί μας στην πρωινή και συζητήσαμε. Πάμε να δούμε τώρα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπύρτζη και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την Εγνατία Οδό, κατά τη διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Οφιλίας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για το διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ, προτινόμενα από τον Υπουργό τον κύριο Αθανάσιο Σχίζα. Ζωηρή αντιπαράθεση για την Εγνατία Οδό μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπύρτζη και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκε στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ, του προτινόμενου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Σχίζα. Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας είναι μέσα στα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το Eurogroup. Εσείς δεσμεύσατε τη χώρα γι' αυτό, όχι εμείς. Είναι δεσμευμένη λοιπόν η χώρα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις προκειμένου να προχωρήσει η παραχώρηση του δρόμου της Εγνατίας και η Εγνατία ανώνυμος εταιρεία προφανώς δεν είναι ούτε προς πώληση, ούτε προς παραχώρηση, ούτε προς ιδιωτικοποίηση. Φροντίσατε όμως να δώσετε τη διαχείριση των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΘ και αυτό να επιφέρει πολύ μεγάλες δυσλειτουργίες και όταν ήσασταν στη κυβέρνηση και στη συνέχεια. Διαφωνώ με το μοντέλο που δέσμευσε η Νέα Δημοκρατία την παραχώρηση για το δρόμο που λέγεται Εγνατία. Θεωρώ τεχνοκρατικά ότι δεν βγαίνει αυτό το μοντέλο. Σε μία από τις διενέξεις αυτά τα 4 χρόνια νωρίς που είχαμε με το ΤΑΙΠΕΔ, και η Πρόεδρε, αναρωτήθηκα μήπως το διαγωνισμό για την παραχώρηση Εγνατίας το διεξάγει η Πειραιός, η Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δει κανείς τους συμβούλους που έχει το ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, του δρόμου, θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι καινοφανής και μάλλον αστεία η άποψη ότι ένα είναι κόμμα αστεία, κατά τη γνώμη σας. Κόμμα ταυτίζεται είναι αστείο που εσείς δεν ξέρατε. Και ακόμα περισσότερο αστείο είναι αστείο, κύριε Χατζηδάκη, ότι εσείς δεν ξέρατε ότι η Εγνατία δεν είναι προς παραχώρηση. Αυτά που λέτε είναι άσχετα πράγματα. Μη με προκαλείτε, κύριε Χατζηδάκη. Αερολογίες. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε λοιπόν τι θα είναι προς παραχώρηση και τι δεν αφήσετε, είναι. Διότι δεν μπορεί να είστε εντός, εκτός και επί τα αυτά. Θετική γνώμη για το διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ εξέφρασαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αρνητική ήταν η τοποθέτηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και της Χρυσής Αυγής. Παρόν ψήφισαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ένωσης Κεντρώων. Έχω μια άποψη για την Εγνατία. Θα μπορούσε να έχει πραγματικά ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό χαρακτήρα, τον οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο θα μπορούσαμε πραγματικά να τους δώσουμε μια αναπτυξιακή διάσταση, χρησιμοποιώντας μια υψηλή τεχνογνωσία που κατέχει, ειδικά στο τμήμα αξιοποίησης, έργων οδοποιίας, αλλά και λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων, το οποίο θα μπορέσουμε πιθανότατα να το χρησιμοποιήσουμε και ως εξαγώγημο προϊόντα. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη, βουλευτή της, ανεξάρτητο βουλευτή, όριστε κύριε Λαζαρίδη, μπερδεύτηκα. Πήγα να σας ανακοινώσω βουλευτή κάποιου κόμματος. Από την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, έτσι. Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Από την δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ανεξάρτητος παραμένετε, αλλά ακούγονται διάφορα, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε και σε προεκλογική χρονιά. Υπάρχουν και μετακινήσεις βουλευτών στα κόμματα, δεξιά, αριστερά. Γίνεται και αυτή η προσπάθεια στο ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργηθεί αυτός ο προοδευτικός πόλος που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Εσείς τι θα κάνετε, γιατί κάπου πρέπει να ενταχθείτε όσο πλησιάζουμε σε εκλογές. Δεν έχετε άδικο. Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Το ξέρετε, εκεί μεγάλωσα, μιλάμε ΟΝΕΔ, Δάπνου Δουφουκού στη συνέχεια, Δέλτα ΚΑΠΑΜΗ, Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, γιατί είμαι μηχανικός, αρχιτέκτον μηχανικός στο επάγγελμα και κατασκευαστής, δηλαδή όλη μου η διαδρομή ήταν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Mm-hmm. Από την άλλη, ιδεολογικά ανήκω, μεγάλωσα εκεί και ανήκω δηλαδή στον χώρο της κεντροδεξιάς. Τώρα από εκεί και πέρα παραμένω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι ανεξάρτητος βουλευτής και παραμένω ανεξάρτητος βουλευτής. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες συζητήσεις κάνετε όμως.
Δεν έχω κάτι να δηλώσω πάντως. Εντάξει, για την επίσημα δεν έχετε, εδώ θα είμαστε εμείς, οπότε είστε έτοιμος να μας το, να μας το δηλώσετε και στην εκπομπή κιόλας. Βεβαίως. Λοιπόν, άλλωστε είναι... την εκτίμησή μου την ξέρετε για την εκπομπή σας και για σας, για τις εκπομπές σας και το έλεγα προηγουμένως, είχαμε μια συζήτηση και εξήρα την ποιότητα της ενημέρωσης την οποία έχετε και είπα αυτό το πράγμα ακριβώς, το ότι ο κόσμος ο οποίος θέλει πραγματικά αντικειμενική και ποιοτική ενημέρωση, είστε ένα από τα πρώτα κανάλια τα οποία επιλέγει ακριβώς για αυτό. Να είστε καλά, πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα όμως, κύριε Λαζαρίδη. Θέλω να ξεκινήσουμε από το νομοσχέδιο που έρχεται για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, το νέο ποινικό κώδικα που έφερε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Καλογύρου. Έχουμε ήδη αντιδράσει και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την κατασκευή και χρήση κατοχή Μολότοφ και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι δύο ποινές που αλλάζουν όπως φαίνεται, μειώνονται σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, γιατί είπαμε είναι σε πρώιμο στάδιο, το είπε και ο κύριος Καλογύρου. Θα ήθελα τη γνώμη σας και για τα δύο αυτά, για αυτές τις δύο διατάξεις. Κοιτάξτε, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο γίνεται, δηλαδή αυτό που ακούγεται, αυτό το οποίο έχει βγει προς τα έξω ή... αν θέλετε που αφήσανε κάποιοι να βγει προς τα έξω, γιατί δεν βγήκε μόνη της αυτή η πληροφορία, το ότι θα αλλάξει αυτή η κατοχή, ξέρω εγώ, αυτών των εμπριστικών, ξέρω εγώ, είτε Μολότοφ, είτε πώς αλλιώς λέγονται κτλ. Μηχανισμό. Γιατί έχουν, βλέπετε, συνεχώς βγάζουν κάτι καινούργια, δηλαδή όσον αφορά αυτές τις βόμβες Μολότοφ. Κάτι λέει βάζουν μέσα άλλο περιεχόμενο για να είναι πιο αποτελεσματικό, βέβαια πιο αποτελεσματική, πιο φωνική, πιο δολοφονική για να είναι. Λοιπόν, και όταν βλέπουμε ότι από πλευράς πολιτείας αντί να αυστηροποιούνται τα μέτρα, γιατί βλέπετε τι γίνεται κάθε φορά σε αυτές τις συγκρούσεις, κινδυνεύουν αστυνομικοί, κινδυνεύουν αθώοι πολίτες, είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Και αντί να, δηλαδή, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πιο αυστηρό, για να, δηλαδή καταρχήν να δημιουργήσεις αντικίνητρα, να είναι αποτρεπτικό δηλαδή όλο αυτό το τέτοιο, όλο αυτό το πλαίσιο για αυτούς τους ανθρώπους, βλέπετε ότι μειώνουν τη βαρύτητα των ποινών. Ναι. Ή αν θέλετε μειώνεται το πλαίσιο αυτό, η σκληρότητα αυτού του πλαισίου του νομικού με το οποίο θα αντιμετωπίζεται. Από κακούργημα ενδεχομένως. Από κακούργημα μιλάνε για πλημέλημα. Ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω την περίπτωση με τη Μαρφίν. Όπου δολοφονηθήκαν, γιατί στην ουσία μιλάμε για δολοφονία δύο ανθρώπων. Γιατί όταν πετάξανε, μιλάω για το, ξέρετε, τι θυμάστε την περίπτωση. Ναι. Όταν πετάξανε μέσα τη βόμβα Μολότοφ, μέσα στο κατάστημα αυτό της τράπεζας, ξέραν ότι δηλαδή έπεφτε αυτή η εμπριστική βόμβα σε ένα χώρο ο οποίος είχε χαρτιά, είχε έπιπλα γραφείο κτλ. Όποιος ήταν μέσα κινδύνευε. Και όμως χωρίς καμία αναστολή τον πετάξανε και με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο άνθρωποι. Πώς λοιπόν θα μειώσεις δηλαδή την αυστηρότητα του τρόπου ή του πλαισίου του νομικού με το οποίο τα αντιμετωπίζει. Είναι απαράδεκτο αυτό και θέλω να πιστεύω ότι τελικά δεν θα περάσει κάτι τέτοιο. Υπάρχει αντίδραση και από τη Νέα Δημοκρατία ήδη, αλλά υπάρχει και από το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει αντίδραση και για το θέμα της ευνοϊκότερης μεταχείρισης για τα ηγετικά στελέχη της νεοναζιστικής συμμορίας, όπως λέει ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για την Χρυσή Αυγή. Στην ουσία, με αυτές τις αλλαγές πέφτουν στα μαλακά. Αυτό είναι που καταγράφεται στην ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και προβληματίζει όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση, τη σύσταση και της εγκληματικής οργάνωσης. Και εκεί υπάρχουν αλλαγές. Παντού υπάρχουν. Όπου υπάρχουν άτομα τα οποία λειτουργούν με τέτοιον ακραίο επικίνδυνο τρόπο, γιατί η εγκληματικότητα δεν έχει ούτε πολιτική ταυτότητα, ούτε πολιτικό χρώμα, ούτε κομματική, καμία κομματική, ξέρω εγώ, καταβολή. Η εγκληματικότητα και όλη αυτή η δράση θα πρέπει να τιμωρείται από όπου και αν προέρχεται. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό, δηλαδή η εγκληματικότητα που προέρχεται από αυτόν τον πολιτικό χώρο αντιμετωπίζεται έτσι ή από τον άλλο πολιτικό χώρο διαφορετικά. Από όπου και αν προέρχεται αυτή η δράση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία εγκληματική πράξη. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο έχουμε μία πολύ μεγάλη συνεδρίαση εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι η δεύτερη συζήτηση που θα ξεκινήσει αύριο στην Ολομέλεια. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Υπάρχουν άρθρα τα οποία
συμφωνείτε, υπάρχουν άρθρα τα οποία διαφωνείτε. Έχουμε μία πρώτη εικόνα, την έχουμε από την προηγούμενη ολομέλεια και από την επεξεργασία που έγινε στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Εσείς που βρίσκεστε? Και το τι ψήφισα εγώ δημοσιεύθηκε κιόλας, ξέρετε. Ναι. Εγώ είμαι, κοιτάξτε, εγώ είμαι αντίθετος καθέτος με αυτό, δηλαδή με αυτό που πάει να γίνει με το άρθρο 3. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ξεκινάω από εκεί γιατί τα υπόλοιπα εντάξει λίγο πολύ τα συζητούμε και τα λοιπά. Ξεκινάω από εκεί και ξέρετε τι εννοώ με το άρθρο 3. Δηλαδή την αναφορά αυτή που γίνεται στο θέμα της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Ορθοδοξία και Ελλάδα, ιστορικά δηλαδή να το δει κανείς, δεν θέλω να μπω στο περιεχόμενο τώρα σε θεολογική ανάλυση και τα λοιπά, θρησκευτική ανάλυση και τα λοιπά. Είναι γνωστές οι δικές μου ευαισθησίες απέναντι σε ό,τι έχει να κάνει με την Ορθοδοξία, με τη θρησκεία κτλ. Αλλά πέραν τούτου, να το δούμε ιστορικά. Είναι δηλαδή Ορθοδοξία και Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Άλλωστε όταν μιλάμε για την Ανατολική, δηλαδή για την Ανατολική Εκκλησία, μιλάμε για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Ναι. Γι' αυτό όπως όταν μιλάει κανείς για την Δυτική Εκκλησία, μιλάμε για, για τους Καθολικούς, μιλάει για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Βλέπετε ότι και τα δύο έχουν κάποιες ιστορικές καταβολές. Δεν μπορεί να τα αγνοήσει κανείς αυτά. Άλλωστε, ξέρετε ότι η πατρίδα μας όταν απελευθερώθηκε, οι οπλαρχηγοί τι λέγανε, ο Κολοκοτρώνης τι έλεγε, για του Χριστού την πίστη και την πατρίδα. Αυτό δεν έλεγε. Δεν μπορούμε αυτά να τα αγνοήσουμε και να τα παραβλέψουμε. Και μιλάω για εκείνο το σημείο που μιλάει για την Αγία Τριάδα, που λέει στο όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Δεν μπορούμε αυτά να τα βγάλουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε την ιστορία της Ελλάδος? Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Άρα παραμένετε κανένας... σε αυτό το άρθρο αντίθετος. Ακριβώς. Και ύστερα να σας πω και κάτι. Κανένας άλλος, δηλαδή, δεν καταπιέζεται. Δηλαδή, κανένας άλλος, μιλάμε από τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, θρησκευτικά δόγματα. Δηλαδή, είτε καθολικός είναι, είτε... τι να σας πω, είτε Προτεστάντης, είτε ξέρω εγώ οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι μας έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, εδώ κυρίως στην πρωτεύουσα και τα... Δεν καταπιέζεται κανείς. Μπορούν να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς. Επομένως, προς τι αυτή, δηλαδή, ο τρόπος αυτός με τον οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το άρθρο 3. Εγώ είμαι καθέτος αντίθετος σε αυτό. Αύριο, κύριε Λαζαρίδη, σημείο αιχμής ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να είναι εκ νέου η ερμηνεία του άρθρου 110, που είναι για τη δεσμευτικότητα ή μη της επόμενης Βουλής από την παρούσα, ως προς την κατεύθυνση και το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Εσείς αυτό συμφωνείτε? Κοιτάξτε, η στιγμή κατά την οποία γίνεται αυτή η συζήτηση είναι μία δηλαδή κρίνεται. Ναι. Είναι γνωστό το ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στην επιθυμία και στη βούληση του ελληνικού λαού και σε αυτήν τη σύνθεση της Βούλης ή σε αυτήν την κυβέρνηση, αν θέλετε. Είναι γνωστό αυτό είτε από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν γίνει, είτε από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες τους κυβερνητικούς βουλευτές, βλέπετε ότι έχει χαθεί αυτή η επικοινωνία ανάμεσα στους δυο. Επομένως, η δική μου η άποψη, σας το λέω σαν εξάρτητος βουλευτής, έτσι, ναι, ναι. Εγώ δεν εκφράζω την θέση κανένας κόμματος, ναι, είμαι εξάρτητος βουλευτής, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα θεωρούσα ότι θα ήταν σωστότερο όλα αυτά να κριθούν από την επόμενη Βουλή, μετά τις εκλογές, όπου τα κόμματα θα κατέβουν με συγκεκριμένες θέσεις και θα ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, θα πούνε τις θέσεις τους όσον αφορά για τα αναθεωρητέα άρθρα, δηλαδή αυτά τα οποία κρίνουν κατά την άποψή τους ότι πρέπει να αναθεωρηθούν τα άρθρα του Συντάγματος. Οπότε ανάλογα θα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός και οι θέσεις των κομμάτων θα είναι η βούληση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κατανοητό και καταγράφεται. Λοιπόν, υπάρχει πάντα στην ατζέντα, την πολιτική και στη συζήτηση, οι επόμενες πλέον μέρες και πάμε μήνες σιγά σιγά από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι πλέον όμως του κράτους η Συμφωνία των Πρεσπών και εσείς πάνω ζείτε, μιλάτε, καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ακόμα από τον κόσμο μία αντίδραση.
Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο τι λέει ο κόσμος. Έχουμε θυμός... και τα επεισόδια που γίνονται σε διάφορες περιοχές Μακεδονίας. Θέλω να μας πείτε όμως τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ μεγάλος ο θυμός του κόσμου. Είναι μεγάλος ο θυμός του κόσμου και αυτός, δηλαδή, αντί να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, ανεβαίνει η ένταση, αν θέλετε. Θυμώνει ακόμη περισσότερο ο κόσμος. Με τι θυμώνει, κύριε Λαζαρίδη? Θα σας πω με τι θυμώνει. Γιατί αυτά τα οποία λέγαμε όσοι ήμασταν αντίθετοι στη συμφωνία και παραμένουμε αντίθετοι. Ναι. Δηλαδή, και ένας από αυτούς είμαι εγώ, γι' αυτό αποχώρησα τότε και από το κόμμα. Ναι. Ακριβώς για την συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί από τότε εγώ είχα τοποθετηθεί και είπα ότι είναι μια επικίνδυνη συμφωνία η οποία θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και δυστυχώς τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσει δεν θα είναι πολιτικά. Θα είναι εθνικά τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσει. Βλέπετε τώρα ότι άρχισαν και βγαίνουν κάποιοι σιγά σιγά και μιλούν για κάποια μειονότητα μακεδονική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην πατρίδα μας. Αλλά βγαίνουν κάποιοι και μιλάνε για κάτι τέτοιο. Βγήκανε κάποιοι... Δημοσίευμα ήταν αυτό. Δεν ήταν... ήταν δημοσίευμα από το BBC. Δεν ήταν κάτι επίσημο, όπως ξέρετε. Όσον αφορά, εσείς μιλάτε για το δημοσίευμα, ναι, του BBC. Ναι. Βγήκανε και κάποιοι, μιλάω για το ουράνιο τόξο τώρα, που είναι καμιά 5, 10, 15, πόσοι είναι αυτοί. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίοι ξεθαρέψανε τώρα και βγήκανε και μιλούν για μακεδονική γλώσσα, ότι πρέπει αυτή η γλώσσα να διδάσκεται και στα σχολεία. Στείλανε μάλιστα κάποια επιστολή και προς την Εκκλησία της Ελλάδος και ζητήσανε να γίνεται και λειτουργία στα μακεδονικά. Δηλαδή, σας μιλώ τώρα ότι βγαίνουν... Αυτά, κύριε Λαζαρίδη, φαντάζομαι είναι σε επίπεδο παραφιλολογίας. Δηλαδή δεν είναι κάτι επίσημο, θέλω να πω. Είναι σε επίπεδο συζητήσεων έχουν που ακούγονται όμως, στην κοινωνία, στους πολίτες που έχουν προβληματιστεί με τη συμφωνία και ανησυχούν. Έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις. Ναι. Βέβαια, οι κινήσεις αυτές, εντάξει, δεν έχουν καμία βαρύτητα. Επίσημη βάση. Όχι, αλλά δεν πάβουν να είναι κάποια στοιχεία ή κάποια φαινόμενα, αν θέλετε, τα οποία επιβεβαιώνουν όλους εμάς οι οποίοι είμαστε ανήσυχοι. Ναι. Ακριβώς γιατί, κοιτάξτε, εάν αυτή η συμφωνία είχε μέσα από τη στιγμή που μιλάει για Βόρεια Μακεδονία, εγώ το επαναλαμβάνω, είμαι αντίθετος στην ύπαρξη του όρου Μακεδονία. Είτε μιλάμε για σύνθετη ονομασία, είτε, δηλαδή ο όρος Μακεδονία δεν έπρεπε να υπάρχει. Ναι, ναι. Από την ώρα που το βάλανε μέσα τον όρο Μακεδονία και μιλούν για Βόρεια Μακεδονία, εγώ το είχα πει αυτό που σας λέω τώρα και από το βήμα της Ολομέλειας. Γιατί εκεί που λέει η εθνότητα, το nationality που λέει, δεν λέει Σλαβομακεδονική εθνότητα ή Βόρειο-Μακεδονική εθνότητα και λέει Μακεδονική εθνότητα και βάζει μετά κάποιες υποσημειώσεις κτλ. Ποιος θα κάτσει να διαβάσει τις υποσημειώσεις, θα τις διαβάζει κανείς? Όχι. Ορίστε, μένει το Μακεδονική εθνότητα και φεύγουν όλες οι υποσημειώσεις. Πάμε μετά στη γλώσσα. Τι λέει? Γλώσσα Μακεδονική. Λέει πουθενά Σλαβομακεδονική? Κάνει μετά κάποιες υποσημειώσεις και μιλάει για μια, ξέρω εγώ, ιδιαίτερη, ας πούμε, γλώσσα κτλ. Η οποία είναι και εκεί μιλάει για σλαβικής προέλευσης και τα λοιπά. Ναι, αλλά γιατί τότε δεν μιλάει για σλαβομακεδονική γλώσσα? Δηλαδή θα ήταν διαφορετικό, όσο και αν θα ήμασταν αντίθετοι στο περιεχόμενο και στη χρήση του όρου Μακεδονία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα... Τώρα βλέπετε, βγάζουν όλες αυτές τις υποσημειώσεις και το περνάμε ως Μακεδονία. Κύριε Λαζαρίδη, μας και θα μας απασχολήσει, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, ναι. Θα μας απασχολήσει. Θα είμαστε εδώ, θα ξαναζητήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πάμε να κλείσουμε. Να είστε καλά. Πάμε να κλείσουμε με το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες. Την Κυριακή ολοκληρώθηκε το 21ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με μια πλούσια συγκομιδή βραβείων, ανάμεσά τους και το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής. Μετά από ένα δεκαήμερο γεμάτο ιδέες, εικόνες και συζητήσεις που μας έκαναν να δούμε ή τουλάχιστον να αναρωτηθούμε για το τι σημαίνει αλήθεια για τον καθένα από εμάς σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, η αυλή έπεσε με την καθιερωμένη απονομή βραβείων στις ταινίες που κέρδισαν κοινό και κριτικούς. Το μεγάλο βραβείο, ο Χρυσός Αλέξανδρος, δόθηκε στο Συνήγορο, τον Rachel Lee Jones και Philippe Μπελές. Πρόκειται για ένα δυναμικό πορτρέτο της Ισραηλινής δικηγόρου Λέα Τσεμέλ, που εδώ και 5 δεκαετίες μάχεται για την υπεράσπιση Παλαιστινίων κατηγορουμένων στο Ισραήλ. Μεταξύ των βραβείων και το καθιερωμένο Ανθρώπινες Αξίες της Βουλής των Ελλήνων, που δόθηκε στην ταινία του διαγωνιστικού τμήματος In Touch, σε επαφή του Παύλ Τσιμίλσκι, από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Αναστάσιο Κουράκη. Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει φέτος το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες
σε μια ταινία του διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ, που στην εποχή των σύγχρονων μεταναστευτικών ροών και της έκρηξης των νέων τεχνολογιών, αναδεικνύει με πρωτότυπη κινηματογραφική ματιά τη ζωτική ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, αλλά και τη διαχρονική δύναμη της αγάπης που εκμυδενίζει τις αποστάσεις σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα ενός όλο ένα και πιο σύνθετου κόσμου. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία «Σεραφή in touch» του Παύλου Τζιμίνσκι από την Πολωνία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Κλείνουμε με την ενότητα σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή της χώρας, αλλά και με διεθνή ιστορικά γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα. Σαν σήμερα το 1951, ο Αρχιεπίσκοπος Πλέον Μακάριος επισκέφθηκε την Αθήνα, ξεκινώντας μια σειρά επισκέψεων και επαφών με τις ελληνικές κυβερνήσεις, με στόχο να πείσει για την ανάγκη προσφυγής στον ΟΗΕ, με αίτημα την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο. Την προσπάθεια στήριξε η Εκκλησία της Ελλάδος, ο τύπος και η γενικότερη κοινή γνώμη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν αρνητικός στην προοπτική διεθνοποίηση του Κυπριακού, όμως μπροστά στις πιέσεις του Αρχιεπισκόπου και της κοινής γνώμης, κάλεσε στις 21 Μαρτίου Συμβούλιο των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, την πρόταση των οποίων απέρριψε η Βρετανική πλευρά. Σαν σήμερα καθιερώνεται επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή η 35ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58 χρόνια. Αν ένας εργαζόμενος έβγαινε νωρίτερα, θα έπαιρνε μεν μειωμένη σύνταξη, αλλά η μείωση αυτή θα ήταν αρκετά μικρή. Ο νόμος αυτός έμελε να κρατήσει για περίπου 37 χρόνια. Ο εργασιακός νόμος του Καραμαλή διατηρήθηκε ακόμα και με τις εναλλαγές των κυβερνήσεων, αφού από την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας θεωρήθηκε δίκαιος. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια για να αμφισβητηθεί και εν τέλει να καταργηθεί. Τον Οκτώβριο του 2015 τα όρια ηλικίας άλλαξαν. Σαν σήμερα το 2015 ορκίστηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Βουλή λίγο πριν τις 6:20 το απόγευμα. Το νέο πρόεδρο υποδέχθηκα στην είσοδο ο Πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Βουλής. Αμέσως μετά κατευθύνθηκα στην Ολομέλεια, όπου ο πρόεδρος έδωσε το θρησκευτικό όρκο ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Στη συνέχεια ο νέος πρόεδρος κατέθεσε υποβροχή στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας.